Ήδη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ τοποθετήθηκε όσον αφορά την τροποποίηση της αρχικής μας απόφασης και στάση στο σύνολο κατάρθρων αλλά και στα επιμέρους άρθρα του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά την κατάθεση της τροπολογίας 127, στην οποία και είναι, αν θέλετε, και μια απάντηση στην τοποθέτηση και έκκληση του κυρίου Υπουργού, αρνούμαστε έστω και συνειρμικά να συμπράξουμε στην αποδοχή μιας τροπολογίας η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και θα πω δύο λόγια στη συνέχεια. Καταρχάς, στο γενικό μέρος αυτής της τροπολογίας υπάρχει μια πραγματικά κραυγάζουσα υποκρισία σε σχέση με την αιτιολόγησή της. Αναφέρεται ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Παγκόσμιες Τάσεις, το ονομάζουμε, λες και είναι κάτι το οποίο ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή και δει στη Δύση, ότι 70,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας βίας, πολέμου και διώξεων. Άραγε, ποιοι ευθύνονται για αυτή τη βία, για αυτούς τους πολέμους, για αυτές τις διώξεις? Η κυβέρνηση υποκριτικά κρύβει ότι είναι αυτούς τους οποίους ονομάζει συμμάχους της, είναι το ΝΑΤΟ, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στη συνέχεια δηλώνει ότι η Ελλάδα υφίσταται ένα ογκούμενο ρεύμα προσφύγων και οικονομικών μεταναστών. Άραγε, ποιος είναι ο ρόλος των ελληνικών κυβερνήσεων, της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της προηγούμενης, σε αυτό το ογκούμενο ρεύμα προσφύγων και οικονομικών μεταναστών? Κρύβει συνειδητά η κυβέρνηση ότι και η Ελλάδα έχει συμπράξει άμεσα και έμεσα μέσω της χορήγησης, μέσω της παροχής των διευκολύσεων στη Σούδα, στη Λάρισα κτλ. Τέλος, το ζήτημα της παροχής ασύλου και δικαιώματος μόνιμης εγκατάστασης δοκιμάζει τα όρια πιας της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Ποια είναι αυτή η αλληλεγγύη που τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απ' τη μια συμμετέχοντας στους υπεριαλιστικούς σχηματισμούς, ξεριζώνουν τον κόσμο, απ' την άλλη τα σκουπίδια, ναι, αυτούς τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους, αυτές τις τραγικές φιγούρες, σκουπίδια τις ονομάζουν, δεν τις θέλουν στην αυλή τους, αλλά με τα δουβλίνα τα περιχαρακώνουν στην Ελλάδα. Τέλος, με τον κορμό της τροπολογίας. Κατατέθηκε, με το περιεχόμενο της τροπολογίας που κατατέθηκε, περιλαμβάνει, και θα σας το πω, αν θέλετε, απερίφραστα, ένα νέο υβριδικό ένοπλο σώμα. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, αυτό ακριβώς είναι. Και πρέπει να δούμε τι περιγράφει αυτή η τροπολογία, διαβάζοντας, αν θέλετε, ανάμεσα στις γραμμές. Το σώμα αυτό, καταρχάς, για να ιδρυθεί έχει αποστολή, έχει συγκρότηση, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση και κυρίως έχει περιβάλλον δράσης. Δηλαδή αντιμετωπίζει απειλές. Άρα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η κυβέρνηση, έχει επεξεργαστεί απειλές. Και για να επεξεργαστεί απειλές, σίγουρα θα έχει επεξεργαστεί και μια ποικιλία διαφορετικών σεναρίων. Εμείς προκαλούμε την κυβέρνηση να πει την αλήθεια στο λαό. Και αποκαλύπτουμε και λέμε ότι η κυβέρνηση φτιάχνει ένα πρωτόλιο ένοπλο σώμα καταστολής. Αύριο θα το έχετε έτοιμο, εξοπλισμένο, δοκιμασμένο, εκπαιδευμένο. Θα το στρέψετε εναντίον κάθε απειλής και όταν απαιτηθεί και εναντίον του λαού. Είναι η εντολή η οποία δόθηκε. Μην κουνάτε το κεφάλι, κύριε Υπουργέ. Είναι μια πραγματικότητα η οποία καθιερώθηκε στην Λισαβόνα το 2010 στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ με υπουργό, με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου, και εσείς συνεχίζετε πάνω σε αυτά τα βήματα. Ήδη οι ένοπλες δυνάμεις μπλέχθηκαν σε εσωτερική ασφάλεια μέσω της δίθεν ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων, σε ασκήσεις σε μονάδες των ενόπλων δυνάμεων αντιμετώπισης πλήθους, έτσι τις είπαν εύσχημα, σήμερα δημιουργείται το μεικτό ένοπλο σώμα. Η πορεία στρατικοποίησης της ελληνικής κοινωνίας είναι πλέον απροκάλυπτη. Όμως ο λαός μας έχει μια παροιμία, και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λαγός την φτέρην έσυε, κακό της κεφαλής του. Και αν αυτό ακούγεται λίγο απειλητικό, δεν είναι καθόλου. Είναι ακριβώς έτσι όπως το ακούτε.